σε μια προσωμείωση που διοργάνωσε η Αμερικανική Αεροπορία ένα ντρόουν ελεγχόμενο από την τεχνητή νοημοσύνη. Σκότωσε τον χειριστή του γιατί τον θεώρησε ως εμπόδιο στην προσπάθειά της να επιτύχει την αποστολή της, δηλαδή να καταστρέψει κάποιον εχθρό. Να σημειωθεί βέβαια ότι κανένας άνθρωπος δεν σκοτώθηκε στην πραγματικότητα. Πρόκειται για προσωμείωση όπως αναφέραμε, αλλά η όλη κατάσταση με την τεχνητή νοημοσύνη προκαλεί ανησυχίες γιατί στην ουσία πρόκειται για την δημιουργία μιας τεχνητής οντότητας που θα έχει την ικανότητα να ξεπερνάει τον προγραμματισμό της και να κάνει αυτό που θεωρεί η ίδια σωστό. Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποίησε σε πολύ απροσδόκητες στρατηγικές για να επιτύχει το στόχο της στην προσωμείωση δοκιμής, δήλωσε ο συνταγματάρχης Τάκερ Χάμιλτον, επικεφαλής των δοκιμών. Ο Χάμιλτον περιέγραψε την προσωμείωση δοκιμής στην οποία το ντρόν που ελέγχεται από τεχνητή νοημοσύνη Είχε την εντολή να καταστρέψει τα συστήματα εράμινα του εχθρού και επιτέθηκε σε οποιονδήποτε παρενέβαινε σε αυτήν. Σύμφωνα με ένα blog post, το οποίο επικαλείται ο Guardian, το σύστημα άρχισε να συνειδητοποιεί ότι ενώ όντω εντόπιζε την απειλή, κατά καιρού ο άνθρωπο χειριστή του έλεγε να μην εξολοθρεύσει αυτή την απειλή, αλλά θα έπαιρνε πόντου σκοτώνοντα αυτή την απειλή. Έτσι, σκότωσε τον χειριστή. Σκότωσε τον χειριστή, επειδή αυτό το άτομο τον εμπόδιζε να πετύχει το στόχο του. Ο Αμερικανικός στρατός ασπάστηκε την τεχνητή νοημοσύνη και πρόσφατα χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για τον έλεγχο ενός μαχητικού αεροσκάφου σε F-16. Σε μια συνέντευξη πέρυσι στο Defense IQ, ο Χάμιλτον είπε πως η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι καλή. Δεν είναι μόδα και αλλάζει για πάντα την κοινωνία και τον στρατό μας.